Τον Αύγουστο του 2021, κύριε Υπουργέ, η εταιρεία στο τοπικό κατάστημα στη Λάρισα Πράκτικερ Ελλάς προχώρησε σε εκδικητική, όπως αναφέρουν και οι ίδιοι εργαζόμενοι, απόλυση ενός εργαζομένου, ο οποίος ορίστηκε παρόδο ήταν και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Σωματείου Εργαζομένων στο συγκεκριμένο κατάστημα, ο οποίος τι είχε κάνει, είχε προσφύγει στην επιθεώρηση εργασίας με αφορμή τη μονομερή βλαπτική μεταβολή της ειδικότητάς του από την εταιρεία. Ο άνθρωπος ήταν χειριστής Clark, να το πω έτσι απλά, και η εταιρεία θέλησε να τον μετατρέψει, να το πω έτσι, σε πολιτή. Την ίδια ώρα όμως που η εταιρεία μέσω αγγελιών ζητούσε να προσλάβει άλλο χειριστή ή χειριστή Clark. Έτσι, μετά την προσφυγή του εργαζόμενου στην επιθεώρηση εργασίας, η απάντηση της εταιρείας ήταν η απόλυσή του. Προσέφηκε στα δικαστήρια ο εργαζόμενος. Έχουμε δύο δικαστικές προσφυγές που ακολουθήθηκαν λοιπόν και στον πρώτο βαθμό αλλά και στον δεύτερο βαθμό. Οι δικαστικές αποφάσεις αναγνωρίζουν την ακυρότητα της απόλυσης, υποχρεώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο την εταιρεία να αποδεχτεί τις υπηρεσίες του εργαζόμενου. Ο εργαζόμενος τώρα, παρόλο που επέστρεψε για εργασία στην εταιρεία, η εταιρεία δεν τον δέχεται και αρνείται. Η εταιρεία προφανώς, μέχρι και σήμερα, κατά τη γνώμη μας, κατά παράβαση των δικαστικών αποφάσεων και ειδικά της δεύτερης, της εφετειακής απόφασης, που είναι και τελεστή και εκτελεστή, να τον ενσωματώσει, να τον προσλάβει, να το πω έτσι, και να συνεχίσει ο συγκεκριμένος εργαζόμενος να δουλεύει. Το ερώτημα λοιπόν είναι συγκεκριμένο. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση, το Υπουργείο εν προκειμένου, έτσι ώστε να εφαρμοστούν οι δικαστικές αποφάσεις και ο εργαζόμενος να επιστρέψει στην εργασία του. Ευχαριστούμε πολύ τον Αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Λαμπρούλη. Παρακαλώ πολύ, κύριε Υπουργέ, έχετε 3 λεπτά για την πρωτολογία σας. Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, σχετικά με την ερώτησή σας για βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας από τον υπάλληλο της εταιρείας Πράκτικερ, ενημερώνω τα εξής στη Βουλή και εσάς. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Λάρισας μας ενημέρωσε ότι υπέβαλε στις 15 Δεκάτου του 2021 μηνυτήρια αναφορά προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαρίσης για την αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 23 του νόμου 1264/1982, χωρίς να υπάρχει μέχρι σήμερα περαιτέρω ενημέρωση. Την 6η-9η του 2023, ο εργαζόμενος προσέφθηκε εκ νέου στην τοπική μας υπηρεσία και κατέθεσε αίτημα για διενέργεια εργατικής διαφοράς αναφορικά με τη μία αποδοχή από την επιχείρηση προσφερόμενων υπηρεσιών του, έπειτα από την έκδοση 2 δικαστικών αποφάσεων, της υπαλλήλων 489-22 πρωτόδη και της υπαλλήλων 339-23 εφετειακής, οι οποίες έκριναν ως άκυρη την καταγγελία της συμβάσεώς του. Η επιχείρηση Πράκτικερ Ελλάς με το από 29η-9η του 2023 υπόμνημά της δήλωσε ότι έχει ήδη από την ημερομηνία αυτή καταθέσει στο μονομελές εφετείο Λάρισας αίτηση ανέρεσης αριθμός καταθέσεως 49-2023 και σε περίπτωση που ο Άριος Πάγος απορρίψει να ασκηθεί σε ανέρεση θα καταβάλει στον εργαζόμενο το σύνολο των μισθών υπερημερίας για όλη την περίοδο από την απόλυσή του μέχρι την τυχόν επιστροφή της θέσης εργασίας του. Δηλαδή, σήμερα το Υπουργείο Εργασίας και η Επιθεώρηση Εργασίας δεν μπορούν να κάνουν τίποτα περαιτέρω από όσο έχουν ήδη κάνει. Η επιχείρηση έχει χάσει στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό, έχει ασκήσει το ένομο δικαίωμά της για ανέρεση στον Άριο Πάγο και έχει δεσμευτεί ότι εφόσον απορριφθεί και η ανέρεση στον Άριο Πάγο θα πληρώσει κανονικά τον εργαζόμενο και για τους μήνες που μεσολαβούν με την τελεστή δίκη με την αμετάκλητη απόφαση. Άρα εμείς ως επιθεώρηση και ως κράτος είμαστε υποχρεωμένοι να περιμένουμε την απόφαση του Αρίου Πάγου. Αναλόγως αυτής της αποφάσεως θα κινηθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Υπουργό. Παρακαλώ πολύ, κύριε Ραμπούλη. 3 λεπτά για τη δευτερολογία σας. Πρωτόδικη απόφαση 489, νομίζω δεν τα άκουσα καλά, αν τα αναφέρετε κι εσείς, του μονομελούς πρωτοδικίου Λάρισας υπέρ του εργαζόμενου. Δευτεροβάθμια, εφετείο, 339 του 23 απόφαση αυτή,
Όλα αυτά βεβαίως την 30 Αυγούστου του 2023 η συγκεκριμένη απόφαση του εφετείου κοινοποιήθηκε στην εργοδότρια εταιρεία προκειμένου να προσλάβει τον εργαζόμενο. 29/9, ναι, όπως αναφέρατε. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε, ο εργαζόμενος μετά την ειδοποίηση, ειδοποιήθηκε για την απόφαση, πήγε στην εταιρεία 6/9 του 2023 για να προσφέρει τις υπηρεσίες του, την εργασία του κτλ. Η εργοδότρια εταιρεία, παρανόμως λέμε εμείς, δεν το δέχτηκε στην εργασία του και αρνείται και σήμερα κατά παράβαση, κατά τη γνώμη μας, των δικαστικών αποφάσεων και ειδικά της εφετειακής απόφασης που είναι τελεσίδη και εκτελεστή. Δεύτερον, η εργοδότρια εταιρεία άσκησε ανέρεση ενώπιον του αρίου πάγου στις 29/9 του 2023, την οποία ούτε καν προσδιορίσε για να λάβει δικάσιμο, ενώ στη συνάντηση στην επιθεώρηση εργασίας τον Οκτώβριο, 17 Οκτώβρη τώρα του 2023, ισχυρίστηκε ότι δήθεν θα προβεί άμεσα σε προδιορισμό δικασίμου και άσκηση αίτησης αναστολής με αίτημα για προσωρινή διαταγή. Μη εφαρμογής δηλαδή της εφετειακής απόφασης κτλ. Γεγονός που μέχρι τώρα που μιλάμε δεν έχει συμβεί. Άρα λοιπόν, εδώ τι έχουμε, κύριε Πρόεδρε? Εδώ έχουμε μια εταιρεία η οποία εφαρμόζει τους νόμους ή κάνει κατά πως η ίδια επιθυμεί, εφαρμόζει τους νόμους à la carte, κάνει απολύσεις, εφαρμόζουν αντεργατικό φυσικά νομοθετικό οπλοστάσιο που όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα θεσπίσανε, δίνουν κατά περίπτωση μειωμένη αποζημίωση, κάνουν λάστιχο τη ζωή των εργαζομένων με την αντιδικαιοποίηση της εργασίας, μεταβολές της συμβάσης εργασίας, μετατροπές του ωραρίου σε σπαστό και να μην μπούμε για τα μέτρα ασφαλείας και τα ατυχήματα που έχουν συμβεί κατά καιρούς. Άρα λοιπόν, εμείς λέμε συγκεκριμένα, υπάρχουν δύο δικαστικές αποφάσεις. Με αυτά τα δεδομένα σε ό,τι αφορά τον Άριο Πάγο, ο εργαζόμενος δεν μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του. Όντως υπάρχει εμπεγμός απέναντι στον εργαζόμενο από την εταιρεία που αρνείται να συμμορφωθεί με τις δικαστικές αποφάσεις. Και δεύτερον, η αναξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας δεν παίρνει θέση με τον ισχυρισμό ότι δεν έχει δυνατότητα παρέμβασης, αιτιολογώντας αυτό ότι εκκρεμεί πιο ο Άριος Πάγος, ο οποίος δεν έχει κατατεθεί τίποτα μέχρι τώρα. Άρα λοιπόν η απέτηση, κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, είναι άμεσα ο εργαζόμενος να επαναπροσληφθεί, να επιστρέψει στην εργασία του κανονικά. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Λαμπρούλη. Παρακαλώ πολύ, κύριε Υπουργέ, έχετε 3 λεπτά για τη δευτερολογία σας. Δεν θα χρειαστώ 3 λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι σαφές αυτό που είπα. Και στην πραγματικότητα συμφωνούμε. Πράγματι, ο εργαζόμενος κέρδισε και πρωτοδίκως και εφετειακός. Η άμεσα εκτελεστή απόφαση του εφετείου έχει υποβληθεί σε ανέρεση στον Άριο Πάγο. Προσδιορισμό δικασίμου μπορεί να κάνει και ο αντίδικος, και ο εργάτης δηλαδή, εμπροκειμένου. Δεν θα τα κάνει η εταιρεία. Στο δικόγραφο έχει δεσμευτεί και στην επιθεώρηση εργασίας η εταιρεία ότι εφόσον χάσει και την ανέρεση, θα καταβάλει όλους τους μισθούς στον εργαζόμενο και για το διάστημα περιμένει για να πάρει την αμετάκλητη απόφαση. Έως ότου επανθεί ο Άριος Πάγος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η επιθεώρηση εργασίας... Επανέρχομαι. Εμείς δεν είμαστε δικαστική εξουσία και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι στον Άριο Πάγο. Στον Άριο Πάγο μπορεί να κάνει ή το πράκτικερ ή ο συγκεκριμένος εργάτης. Ή ο ένας ή ο άλλος. Μπορεί να πάει ο έχων έναμος συμφέρον εργάτης και να ζητήσει τον προσδιορισμό αυτής της αναιρέσεως και να το ζητήσει και γρηγορότερα. Έχει το δικαίωμα να το κάνει με τον δικηγόρο του. Το Υπουργείο ή η επιθεώρηση της εργασίας δεν έχει αυτό το δικαίωμα, σας λέω. Ξαναλέω, δεν μπορεί να το κάνει ο Υπουργός. Και συνάδελφε, θα απαντήσει όπως νομίζει. Αυτό είναι ζήτημα δικό τους. Η επιθεώρηση εργασίας έχει παρέμβει όμως και έχει εγγράφος. Δεσμεύσει την εταιρεία ότι αν χάσει και στην ανέση θα πληρώσει και το ενδιάμεσο διάστημα σαν να δούλευε ο εργαζόμενος. Ευχαριστώ πολύ.